Πέτρο, να σε παρακαλέσω να απαντήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις που ίσως ήρθαν και προς εσένα, ειδικά για κάποια αιωλικά στην Άνδρο με τον Σχιζαϊτό. Την έχεις δει νομίζω την ερώτηση. Αν μπορείς στο τέλος, τέλος πάντων, να απαντήσεις και σε αυτό. Και να... Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πολύ νέες τεχνολογίες, έχουμε πάρα πολλές χρηματοδοτικές ροές που κατευθύνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε μια γενική πολιτική βούληση ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να καίμε πετρέλαιο και να δημιουργούμε και ρήπανση και υπερθέρμανση. Όμως δυστυχώς το κάνουμε με ένα σχέδιο, με ένα πλάνο του 2008, με το περίφημο χωροταξικό του Σουφλιά. Είναι λίγο σαν να πάμε να κάνουμε αυτή την τεράστια μετάβαση, τον σχεδόν τριπλασιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ένα λογισμικό του 2008. Σαν να θες να μπει στο Facebook από ένα τηλέφωνο Nokia. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και κρίσιμη η άμεση σύνταξη του νέου χωροταξικού, έχοντας μάλλον πλέον στο μυαλό του την ποικιλότητα, όπως πολύ εύστοχα και επιτυχημένα περιγράφει και η τελευταία μελέτη του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, την προστασία λοιπόν της ποικιλότητας και ακόμα πιο σημαντικά την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην δημιουργία και στην κρίση αυτού του πλούτου. Νομίζω ότι η ιδέα ότι η Ελλάδα θα εξάγει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι μάλλον ατυχής και αυτό είναι σαφές στις χωροθετήσεις και στις αδειοδοτήσεις που βγαίνουν από τη ΡΑΕ και από την ελληνική πολιτεία για νέες ΑΠΕ οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις ανάγκες της χώρας μας. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση στην Άνδρο, νομίζω ότι η χωροταξία στην Άνδρο είναι κλασικό παράδειγμα αυτής της αποτυχίας. Νομίζω ότι είναι περίπου 325 ανεμογεννήτες που θα μπουν, που έχουν αντιδοτηθεί στο νησί της Άνδρου. Αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουμε όλοι, ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση, να προχωρήσει αυτό το χωροταξικό. Ενώ ήταν πάρα πολύ γρήγορο να κάνει τον περιβαλλοντικό νόμο και ενώ μας εξέπλεσε όλους ο κ. Μητσοτάκης που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε μια πολυκινητοποίηση χωρίς να μην υπάρχει κανένα σχέδιο για το πώς αυτό θα συνδεθεί από μια δίκαια μετάδοση. Το είδαμε μόνο παρά μετά από 1,5 χρόνο. Θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, διότι οι κοινωνικές αντιδράσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αυτός ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι εντελώς λάθος. Σε αυτό το τελείως λάθος τρόπο που προσπαθούμε να κάνουμε ένα πολύ σωστό πράγμα, έχουν εμπλακεί και είναι δέσμοι και εταιρείες και κοινωνίες και κοινωνία των πολιτών και σε μεγάλο βαθμό και υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, δικαιοσύνη κ.ο.κ. Είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν μέχρι το 2026. Με βάση την ιστορία του ελληνικού κράτου στην απορρόφηση των κοινωνικών κονδυλίων, δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, νομίζω ότι η περίπτωση της Άνδρου είναι μια τέτοια περίπτωση, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται, από ό,τι γνωρίζω, σε αναστολή, με βάση την σωστή κινητοποίηση της επιστημονικής συνότητας για μια συγκεκριμένη περίπτωση και βρίσκεται στον δρόμο που πρέπει να βρίσκεται. Ευχαριστούμε.